Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλά, εδώ έχουμε παρέα των Οχτάρια. Καλά. Όπου Γιάννη και όπου γάμος και χωρίς και είναι καλά μου πρώτη. Δεν τα Γιατί άλλη, κακά. και εγώ έρχομαι στο δικό σου και με κάνει σίγαση. Δεν φταίω εγώ, εσύ με κάνει σίγαση. Έτσι Μην δεν θέλω. παραπονιέσαι κι εσύ. Εγώ σου έρχομαι. Εσύ μου έρχεσαι, αλλά εγώ δεν θέλω να σε βλέπω και για να μην ταράζομαι σε βάζω τη σίγαση. Τέλο πάντων, δεν είναι τη παρούση να τα συζητήσουμε αυτά. Λίγο στην καρδούλα της, γι' αυτό άστον να Να πεις. θυμηθεί, δεν θα πει κάτι όμω, τώρα δημόσια οκτάρια, να θυμηθεί τι μου έγραψε στο Viber τα τελευταία σου μηνύματα για τρίτο πρόσωπο, το οποίο εγώ δεν είχα καμία θέση. Δεν ήμουν Τι πως δεν έχεις, υποχρεωμένη. αφού Όχι, συνέχεια είναι εκεί, ντροπή. μην αναφέρει κάτι, σε παρακαλώ, μέρα που είναι. Δεν λέω, Άστον, δεν λέω, δεν μάλιστα. λέω. Θα μου κάνεις όμως το χατήρι να με δίπλα και εγώ να ανέβω κι εγώ μια μέρα εκεί. Όχι. Ναι, Ποτέ τα και μαζί. παράθυρά μου δεν ανεβάζω να γίνει live αντιδικία σε καμία. Αν ο άλλος το θέλει, έχει καλός. Αν δεν το θέλει, Δεν γίνεται πάλι όμως. έχει Πρέπει να καλός. γίνει όμως ένα debate. Απαντάς από σένα. Απαντάς από τον Κυριάννη. Απαντάς από τα δικά σου. Δόξα τω Θεώ, μην με μπλέκετε, ρε Τα βλέπεις παιδιά. Αν... που απαντάω, ε. Όχι, τα βλέπω. Εντάξει, πέφτουν οι δικοί μου καμιά φορά πάνω σου τυχαία και μου λένε έτσι και έτσι. Δεν μου, μου καταγράφουν βίντεο. Απλά μου λένε είπα αυτό, είπα αυτό, είπε εκείνο το άλλο. Ξέρω, και κανένα δύο φορέ που σκρόλαρα, πώ το λένε, και έπεσα κατά λάθο Σκρόλαρα. πάνω. Δεν θέλω αλήθεια σου μιλάω. Έχω τόσα πάνω στη δικιά μου την πλάτη. Είναι τόσο βαρύ ο σταυρό μου. Και να απολογούμε και για τρίτου, επειδή του μιλάω, δεν τα αντέχω άλλο. Οκτάρια, βρείτε τα μόνοι σα. Σήμερα, δηλαδή, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ. Εγώ βάλομαι 6 χρόνια εδώ μέσα. Ούτε ένα, ούτε δύο. 6 χρόνια με χτυπάνε εδώ μέσα στα social. Σήκωσα τα χέρια ψηλά πια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ό,τι είναι για μένα. Πηγαίνετε, βρείτε τα. 2 μέτρα παλικάρι είσαι. Πήγαινε εκεί, λύσε τις παρεξηγήσεις. Μα εγώ τα λύσω βρε με αυτούς. Απλώς έρχονται σε σένα για να πάρουν βοήθεια. Βλέπεις τι λένε, μας κυνηγάνε. Φαντάσματα. Όχι βοήθεια, δεν νομίζω. Εντάξει, κανένα 2 φορές εγώ τους έχω πει να ανέβουν πάνω. Γιατί έχουμε μια κοινή συνιστόσα, μια κοινή γραμμή τέλος πάντων. Που εκτός. Και άσχετο, δεν έχω δει κανέναν τους από κοντά, έτσι. Ούτε και το Γιάννη, ούτε σένα, ούτε την Στέλλα. Ούτε κανέναν δεν έχω δει διαζώσεις. Απλά μας ενώνει κοινό δρόμο, πες το έτσι. Έχουμε πάρει τον ίδιο δρόμο. Και εγώ όταν δηλώνω φιλία κάπου, είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος, δεν προδίδω εύκολα. Δεν προδίδω καθόλου, συγγνώμη, το εύκολα πέταξέ του. Δυστυχώς με προδίδουν, έχω φάει πολλές μαχαιριές. Πισόπλατες. Εγώ δεν ρίχνω άμα δω έναν άνθρωπο και είναι σωστός. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Και γι' αυτό την πατάω τις περισσότερες φορές. Τι Εμείς κάνεις. σιγά σιγά τα μαθαίνουμε, Αλίκη. Σιγά σιγά τα μαθαίνουμε. Εσύ Γιάννη μου χρυσέ βιάστηκες. Σου τα έλεγα εγώ στην αρχή τότε όταν πρωτοέσκαγες μύτη και γινόσουν λίγο αναγνωρίσιμος, σιγά σιγά τα έλεγα και εγώ σε συμβούλευα και ο Αντρεούλης τα έλεγε Ναι, το και είναι. δεν μας άκουσες καθόλου, πήγες, σου φουσκώσανε τα μυαλά, ένα μπαλόνι σου δώσαν, τις αφήσαν στον ουρανό, αλλά κάποια στιγμή έφτασες όμως στη στρατόσφαιρα και έγινε το μπαμ. Και οι ίδιοι που σ' ανεβάσαν εκεί, οι ίδιοι σ' ανατινάξαν στον αέρα. Αυτό είναι το tragic της υπόθεσης. Εμπιστοσύνη λοιπόν ούτε στον ποπό σου. Ούτε στον Περίμενε ποπό λίγο σου. ακόμα. Περίμενε λίγο ακόμα. Δεν βιάζομαι. Ξέρεις τι κράξη μου έφαγα πριβέ. Γιατί λέει πήρα τη θέση σου. Εγώ το μόνο που είπα για το περιστατικό με εκείνη την κυρία, κακώς τώρα τα κουβεντιάζουμε, μια πανέβηκα στο παράθυρό σου. Και είπα, Ναι. παιδιά, είναι απαράδεκτο ο άνθρωπος να πίνει ένα καφέ με μια κυρία. Μπορεί να θέλει να κάνει και τον κάποιον. Δεν μπορεί ο άλλος να το έχει και να τον καταγράφει. Και μάλιστα να τον βγάλει δημόσια. Να τον καταγράφει γιατί να προστατέψει τον εαυτό του, οκ. Okay.
Όχι για να ξεφυλίσει έναν άνθρωπο. Εντάξει, παιδιά, έχουμε περάσει σε άλλο level. Έχουν ξεφύγει εδώ πέρα. Σήμερα ξεφύγει. Μπήκα εντελώς τυχαία, Γιάννη. Ένα live ήταν του, ήταν ο Black. Ήταν τέλος πάντων 4-5 παλικάρια από την Αλβανία εκεί. Λέγανε για μία. Εγώ πρώτη φορά την άκουγα αυτό το όνομα. Πώς κάνω και σκλωράρω, πώς τον τέλος πάντων, αυτό δεν μπορώ να το πω. Σκλωράρω. Σκρολάρω. Πώς πες, αλλάζω live. Αλλάζω live, πες. Πιο εύκολα. Αλλάζω live. Λοιπόν, να μιλάμε και ελληνικά. Πέφτω πάνω στην κυρία. Αλλά με τον άλλο μου το λογαριασμό, τον δεύτερο που δεν μπορώ να ανέβω σε παράθυρο. Τον πρώτο μου μάλλον. Αυτός είναι ο δεύτερος. Πέφτω, παιδιά, το τι έσουρνε. Την άρτα με τα Γιάννενα, ντράπηκα, λέω, Χριστέ μου, Παναγία μου, σήμερα είσαι Χριστούλη πάνω στο Σταυρό, μιλάμε, το τι έλεγε, λέω, έλεος ρε παιδιά, δηλαδή, για να πάρουν μία αναγνωρισιμότητα, είχε γύρω στα 95% άτομα, είχε η κυρία μέσα από Σαλονίκη πρέπει να είναι αυτή. Λοιπόν, παιδιά, τι έλεγε το στόμα, ό,τι δεν έχουμε πει εμείς, στα 2-2,5 χρόνια δεν έχω πει εγώ στο TikTok, θα είπε μέσα σε 5 λεπτά. Τι μανάδες, τι πατεράδες, τι νεκρούς, τι αποθαμένους, τι ζωντανούς, τι παιδιά, τι Παναγιά στα μάτια. Τι είπε για τα παιδιά από την Αλβανία, που εγώ μία φορά πάνω στα νεύρα μου σε μια επίθεση, είπα μια κουβέντα και με κρεμάσανε σαν τον Χριστό στο Σταυρό. Και αυτοί μιλάμε να τους πηγαίνει τρένο. Τρένο. Και να λέω τι στο διάλογο, πιστές αντιγραφές όλοι. Τουλάχιστον να πάρω τα πνευματικά δικαιώματα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Κι όμως είναι μια φόρμουλα τέτοια. Δηλαδή θέλουμε όλοι να ξεδώσουν, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, παιδιά, μετά από εκεί ξεφεύγουμε. Ναι. Γιάννη μου, να ξεδώσουμε, ναι. Μπορούμε να ξεδώσουμε. Να παίρνω εγώ το σκυλάκι μου, βγαίνω έξω, πάω μια βόλτα, ακούω λίγο μουσικούλα, εκτός από σήμερα που έβαλα ψαλμωδία λόγω της Μεγάλης Παρασκευής, που δεν κάνει να ακούμε τραγούδια, ξεδίνω. Θα πάω σε ένα μπάσκετ, θα πάω να κολυμπήσω, θα ξεδώσω. Θα πάω γυμναστήριο, ρε φίλε, θα ξεδώσω. Βγαίνουν, ξεδίνουν εδώ και τι γίνεται στο τέλος. Καταλήγουμε στα δικαστήρια ο ένας πίσω από τον άλλον. Εγώ έχω ξεπεράσει τις 35 μηνύσεις, το ξέρεις. Από Facebook που μιλάω. Οι οποίες μία κάνει μία πίσω από την άλλη και λέει, έλα μωρέ, τάξη, περασμένα, ξεχασμένα. Έγινε πριν 3 χρόνια. Και τι σημασία έχει. Πριν 3 χρόνια όμως εμένα με είχε στήσει στον τοίχο και κλείνει την ψυχή μου. Δεν με λογάριασες. Ναι, αλλά λένε περασμένα, ξεχασμένα, ναι. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Περασμένα, ναι, ξεχασμένα, όχι. Πρέπει και η γιαγιά μου, Θεός χωρίς την ψυχούλα της. Κάποια πράγματα μένουν, εντάξει, να κάνουμε και το τρολάκι μας, να κάνουμε και το μπιφ μας, να κάνουμε, να διακομωδήσουμε, να σατυρίσουμε, να τραβήξουμε και λίγο παραπάνω, αλλά πάνε μέτρων άριστον, μέχρι εκεί που παίρνει. Αυτό τους λέω, αλλά οι περισσότεροι μετά από 3, 5, 8 λεπτά δεν αντέχουν. Δηλαδή πρέπει να βρεις τα σπίτια, τα παιδιά, δηλαδή λέμε... Το σπίτι στο παιδί σου, να βρίσω. Τι δουλειά, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Γιαννάκη, Γιάννη περίμενε τώρα που πέρασε Πρωτομαγιά. Και μπήκε σε εφαρμογή ο καινούριος νόμος. Εδώ θα σου πω πώς θα κάνουν οι κοτούλες όλοι. Δεν έχει τώρα... Γιάννη, μας άλλη κάρα μου. Είμαστε με VPN βρίζουμε. Βρίζουμε από Βραζιλία εμείς. Δεν έχει θέμα. Βρε, ξέρω ότι λέω τώρα VPN και XVPN και τις βλακίες τώρα. Δεν ξέρω ποιος θες, τι μου μιλείς. Λοιπόν, δεν έχει τώρα. Τώρα το είχαν βρει όλοι, βάζανε ένα δικηγόρο, πηγαίνανε εκεί πέρα ένοχος, 5 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες, τριετή αναστολή. Τριετή αναστολή, δηλαδή σε 3 χρόνια να μην ξανακάνεις κάτι άλλο, anyway και τις καπουλάριζες. Αυτή ήταν η γραμμή όλων των δικαστών.
Τώρα που άλλαξε ο νόμος όμως, ψηρού, μέσα ή στην ψηρού ή κοινοφελή εργασία. Τη σκουπίτσα, το φαρασάκι και μάζευα τα σκουπιδάκια από τους δρόμους. Να σου πω εγώ ξαναβγαίνεις εδώ πέρα να φύγεις ρατσιστικά και ομοφοβικά. Να σου πω εγώ πόσα πήγε βαζουσέχος. Ναι, ασέβαστη. Έχει πάρα πολύ κόσμο ασέβαστο, δεν σέβεται. Τον άλλο δεν τον ξέρει. Τον κάνει σκουπίδι, τον κάνει χίλια δυο, λένε. Σου τρώνε τις σάρκες, σου τρώνε. Καλά και στο Instagram δεν είναι μόνο τα χρήματα. Απλά εδώ έχουν ξεφύγει πολλοί. Πολλοίς κόσμος, υπάρχει πληθώρα κόσμου. Και στο Instagram γινότανε, δεν γινότανε και λίγα πράγματα στο Instagram. Απλά εκεί ήταν ποιο θα μαζέψει το πιο πολύ κόσμο και ο ένας ζήλευε τη δημοσιότητα τα λουνού. Δεν υπήρχε το χρήμα στη μέση στο Instagram. Εδώ πια και η Κουτσή Μαρία κάνει live και σου λέει πώς θα μαζέψω 50, ξέρω εγώ, 100 άτομα. Θα αρχίσω. Θα βρίζω, ξέρω εγώ, τον Κυριάννη, θα βρίζω τη Στέλλα, θα βρίζω τον Οφτάρη, θα βρίζω την Εθνική, θα βρίζω από εδώ, θα αρχίζω πατεράδες, μανάδες, οικογένειες, παιδιά. Θα με ακούσουν και 5-10 που θα περάσουν. Οι 5-10 θα το πούνε σε άλλους 5-10 και θα μαζέψω κι εγώ λίγο κόσμο βρίζοντας. Τι να πεις. Να του πω κάτι. Παναγία μου, σήμερα δεν κάνει ούτε και να γελάει. Λοιπόν, κλωράροντας λοιπόν, μάλλον αλλάζοντας live, πέφτω σε έναν που ήταν μόνος στο, ήταν μόνος, το έκανε live και έβριζε. Κοιτάω πάνω δεξιά, βλέπω ένα. Λέω, τι είναι μαλακαλό μόνος του είναι. Ένα, δεν είναι κι άλλον, έναν και μέσα. Άρα ήταν αυτός. Λέω, σκάω την περιέργεια, έκατσα λίγο, έκατσα, να δω ποιον βρίζει, αφού ήταν μόνος του. Δεν είχε μέσα θεατές, το νούμερο ένα. Λογικά θα ήταν αυτό. Ή μπορεί να ήμουν και εγώ το ένα που μπήκε έτσι και κατέγραψε το ένα πάνω. Λοιπόν, και καθόμουν, έλεγε εκεί πέρα. Στο τέλος λέει, άχι το καλό, λέει, νίσταξα, λέει, πάω για ύπνο. Ενώ έσουρε το και δεν έσουρε, κάνει μια πάμ, κλείνει το live. Λέω, Χριστός και Απόστολος. Δεν υπάρχει. Εσύ από κάτω που γράφεις, τι γράφεις από κάτω. Ωραία, αυτό τώρα. Λίγο ήπια. Καλετσικάνικα γράφει. Τσαβάλεν Ρώμα, τα σκορδάμ, βίρταμ, πίτορ, τι μισόκε. Τσόκερες λάτσες μπαλαμό. Ωου. Τσόκερδέσα. Να τα και τα τσιγκάνικα. Να τα και τα. Έλα. Ρώμα, λέ τσαβάλεν. Ει τα βάλε, μπουλιάκος είναι, μπουλιάκος. Είδες, Οχτάρια, αυτά μπορείς να τα πεις. Είδες, ξέρει πολλά, ξέρει κι άλλα. Κι άλλες γλώσσες μιλάει η Αλίκη. Όχι ρε, κάτι λίγα θυμάμαι. Από πολύ παλιά που είχα σχέση με ένα παιδί, τι κάνω από το Δευροπόταμο στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα στα πριν τα 30 μου, πολλά χρόνια πίσω. Και κάτι έτσι μου έχουν μείνει λίγες λέξεις. Έχει μάθει 2-3 λέξεις Συριάννη και καλά και λέει ότι ξέρω και τσιγκάνικα και ρωμάλε τσαβάλεν και τα άλλα. Δύο-τρεις λέξεις ξέρω, δεν είπα ξέρω. Δύο-τρεις λέξεις. Εδώ έκανες πρόταση. Πριν λίγο μας έκανες πρόταση ολόκληρη. Αυτή. Αυτή είναι. Ξέρει και μαραμένη. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Η Στελίτσα πού έκλεισε το όφωνο. Η Στέλλα ξέρει τι κουτό. Άντε, δεν μπορώ να αναφέρω τώρα μέρα που είναι. Έλα πάνω, έλα πάνω, έλα πάνω, να πάνω. Δεν έκλεινε το στόμα του. Τι είναι μέσα σε εσύ. Τι είναι μέσα σε ακούω και δίνω μέσα σε λέω. Γιατί γυμνήσα. Καλά, βλέπεις. Να πάρω προσκυνήσω. Βασικά ψέματα, κυριά, θα να πάω να πάρω για τα μαγιολί και άλλα τέλος πάνω. Άντε, μέρα που είναι ντροπή. Σήμερα καλύτερη μέρα, να λέει, και η Μεγάλη Παρασκευή. Η πιο δυνατή μέρα είναι. Ναι, ο επιτάφιος σήμερα. 8 δεν βγαίνει συνήθως. Αναλόγως περιοχή. Αναλόγως. Στη Θεσσαλονίκη βγαίνει και το απόγευμα στον Άγιο. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, παιδί μου, καλημέρα. Θα πάρω εγώ την εκκλησία όταν ξυπνήσω και θα ρωτήσω.
Να πας να περάσεις. Και 7 βγαίνει και στο νεκροταφείο βγαίνει και 4. Να περάσεις 3 φορές από κάτω να μην σε πιάνει το μάτι. Αφού μου έχει δώσει το τέτοιο, τις 7 σφραγίδες των Αγίων. Να περνάς από κάτω κάθε χρόνο. Μία φορά θα με συχτηρίξουν να περάσω, θα με περάσουν για τζάζ. Πρέπει να περάσεις καλέ, έτσι είναι το έθιμο. Πέρνα, ξανακάνει τον κύκλο, ξαναπέρνα, ξαναπέρνα. Ναι. Βρίσκεις από τα πιτσιρίκια, νομίζεις σε σειρά. Και από τις γιαγιές. Πώς χώνονται από κάτω, σαν τους έλουρους. Εγώ έχω νευρίσει που πάω στον επιτάφιο και έχουν κοριτσάκι και δεν σε αφήνω να πάρεις λουλούδι ό,τι θες εσύ. Σε δίνω αυτή κάτι πέταλα. Λέω, κορυφή, από εδώ, κόβω ένα ολόκληρο τσαμπί από τα πλάινα του επιτάφιο. Εγώ τα θέλω και τα μαγιολίκια. Σώπα, καλέ, λύνω με αυτά. Λυτικά είναι. Δεν θα κατέβονται, ντροπή είναι. Έλα, σε παρακαλώ αυτά. Μα φεύγει το μάτι, παιδί μου, ξεματιάζει με το λουλούδι. Εκεί τι μαγιολίκια λες τώρα. Το επιτάφιο μαγιολίκια, ντροπή. Πιπέρι, πιπέρι, Στέλλα, πιπέρι. Πιπέρι, πιπέρι. Ας να δώσω λίγο content τα παιδιά να έχουν να παίζουν μια εβδομάδα, Μαρική, εσύ λίγο μυαλό δεν έχεις. Καλά, και τη Μεγάλη Παρασκευή βρέθηκες να δώσεις content. Γιατί νομίζω ότι δεν μας έκαναν Red Bull χθες και τα έπαιζαν σήμερα. Σκασίλα αυτό. Να, κύριε Γιάννη, η Αλικάρα θα σε στηρίξει τη Δευτέρα στο μεγάλο παιχνίδι, στον αγώνα σου. Θα σου κάνει promotion. Ωπα, συγγνώμη. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Γεωργίου, είναι ο προστάτης μου, γιορτάζει το παιδί μου και πάμε στο μοναστήρι. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξουμε τη μέρα, κύριε Γιάννη, θα αλλάξουμε τη μέρα. Καλή, έχει τον καλοκαίρι, κύριε Γιάννη. Έχει τον καλοκαίρι. Να αλλάξουμε... να αλλάξουμε τη μέρα, λες. Καλύτερα, κύριε Γιάννη, κάνεις μεθυσμένος, θα πατήσει λάθος δώρο, δεν πειράζει, θα μπρέψουν τα δώρα, κύριε Γιάννη. Και ο αντίπαλος, ξέρεις ποια είναι, Αλίκη, ο αντίπαλος. Ο μεγαλαιότατος. Του κύριε. Τραγικό παιχνίδι. Σκένονται όλοι να βάλουν στο δωράκι, Μπαρμπαγιάννη, μάλιστα. Όχι, το κάνουμε έτσι για... Καλημέρα, καλημέρα. Στρατηγικό ήταν αυτό, Μπαρμπαγιάννη, στρατηγικό. Στρατηγικό. Ξέρεις τι θα πάω. Για τον σπάθο τα νεύρα όλοι θα έρθουν σε σένα να ρίχνουν δώρα. Ναι, oh, η παρουσία τους φτάνει. Η παρουσία τους, εγώ έχω screen που έπαιξε κάποιος με το συγκεκριμένο και πήγανε δύο δωροθέτες τέλος πάντων από εκεί και λέγανε όποτε παίζετε με αυτόν εμείς θα είμαστε απέναντί του. Το έχω σε screen αυτό, το έκανα τελευταία. Τα βρήκαμε όμως τώρα, τα βρήκαμε. Συμφιλίωση δυνατή έγινε. Τα βρήκαν. Για πόσο? Δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα το ξανανοίξει. Ναι. Αύριο θα τους αρχίσεις πάλι μάνες, πατεράδες, σόγια. Παιδιά, μην το προκαλέσετε μόνο σήμερα. Αφήστε τουλάχιστον να γίνει αύριο η πρώτη Ανάσταση το Σάββατο. Μα γι' αυτό δεν μίλησε κανείς τίποτα. Ούτε έρευνα είπε σήμερα. Μιλάγαμε 5 ώρες. Δεν τον μπορώ, παιδιά, δεν τον μπορώ. Καλώς χρυσό μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αλλά πολύ πλήρη. Έκανε live μέσα από τη Μητρόπολη, Αλίκη, ο Παναγιώτης. Μέσα από τη Μητρόπολη live έκανε, τη ρώτησε κλειστή. Φυσικά η Αλίκη η Λουκά, έσκασε μέσα η Λουκά και είναι χαμός, έγινε όπα. Άντε καλέ, πήγε η Λουκά. Ναι, και ήταν και ο πρωθυπουργός, λέω. Την πιάσανε καλέ. Ήταν ο Μητσοτάκης μπροστά, πίσω ο Παναγιώτης και πήγε η Λουκά, σου λέω. Δες το, φάντασε στην τηλεόραση, θα το δείξει. Χαμός έγινε. Α, και εγώ νομίζω ότι η Λουκά επιτέθηκε τον Παναγιώτη. Όχι, όχι, στον παπά, στο Μητρόπολη. Πώς το λένε, στο Μητροπολίτη. Να τη στείλω μήνυμα, να τη βάλω στα μαναφού και να το επιτεθεί. Φέρνει να βγάλει να παίξει ένα παιχνίδι, ναι, ναι. Θα πω βρει Χριστούς Παναγίες και τέτοιο. Τη δώσω τη φωτογραφία του και όπου τον βρει θα τον αρχίσει. Ξορκισμένη στο πλήρω. Το τηλέφωνο δώσε τον πάρει. Εδώ ρε εσύ, Αλίκη, παίρνει τον Τσουκαλά τηλέφωνο. Το έχει που παίρνει στην εκπομπή του Τσουκαλά η Λουκά Εχνήσια. Όχι, όχι, δεν το έχω τρακάρει αυτό. Κυρία, δεν το έχει δει αυτό. Η Λουκά παίρνει τον Τσουκαλά κανονικά στον Ολυμπιακό την εκπομπή. Κανονικά.
Ναι, η Γνήσια, ναι, ναι, η Ελένη Λουκά, ναι, ναι, είναι κανονικά. Α, αυτή η Γνήσια, η Λουκά. Μεγάλωσε μόνο τώρα και αυτή, μεγάλωσε. Ναι, μεγάλωσε. Το παιδί της τώρα θα είναι παλικάρι, καλέ, 30 χρονών. 52 είμαι εγώ, δεν θα είναι τώρα αυτή 75άρα. Είχε κάνει μεγάλη παιδί, θυμάσαι. Πρέπει να είναι 30-35 το παιδί της, μην έγινε και γιαγιά. Είναι μεγάλη. Τι περνούσε τότε, τι περνούσε, Παναγιά μου, τι έχει κάνει. Που ζητούσε νάνο, οπότε και την πήγα και την έδωσαν ένα νάνο από τη χιονάτη. Τι γέλιο έχει αυτό. Έλα, μη γελάσεις, θα σου πω κάτι. Είμαι. Όταν ήμουν μικρή και πήγαινα δημοτικό, το που έφυγα από το δημοτικό και πήγα στο γυμνάσιο, μου έλεγε συνέχεια, ζούσε σκορεμένη γιαγιά μου, τόσο σκορέστηνε. Και έλεγε στη μάνα μου, βρε παιδί μου, λέει, αυτή λέει, είναι, λέει, σαν τον έξω από εδώ. Ήδη δικηγόρος θα γίνει, λέει, ή ηθοποιός, έλεγε η γιαγιά μου. Και η μάνα μου σιγοντάριζε. Νομίζω ότι το δικηγόρος το κερδίζει με το σπαθί μου. Και σκέφτηκα τώρα, έχει μείνει ένας χρόνος ακόμα, τα εξαποστάσω στην εγκληματολογία, να ξεκινήσω δραματική σχολή, αλλά όχι εξαποστάσεως, κανονικά. Να κατεβαίνω με το τρένο δύο φορές, από Σεπτέμβριο τώρα. Ωραία, είναι να πας και κανένα ρόλο σε κανένα σύνολο, να μας αρχίσει ο εθνικός, εμείς σταματάμε το τρένο. Όχι, το πάω. Και ξέρεις, το σκέπτομαι, το... Αχ, τώρα... Διαφέρει τώρα το κανονικό του τόνο που παίζει το ματιό στο σταθμό. Α, ωραίος κούκλος. Ο Δημήτρη, πώς λέγεται, Δημήτρης. Ναι, ωραίο παιδί αυτό και καλό στο οποίο. Ναι. Εγώ λέω λεκάρα να πάμε στο Love Bird, αυτό όπως λέγεται, Love Bite. Ή στο οικογενειακές ιστορίες να παίξουν παρέα. Δεν να κάνουμε αίτηση. Εδώ το έχω, δεν μπορώ να σε απαντήσω την πέρα μέρα που είναι, με βρήκες και δεν μπορώ να μιλήσω. Άκουρα σου πω, η παραγωγή στο Love Bite είναι αυτή που έκανε και το Shopping Star. Και επειδή, ο Δημήτρης ο Λάλος, μπράβο Άντζελα. Και ένα παιχνίδι, ήταν και σε άλλα παιχνίδια. Και παλιότερα ήταν να πάω σε ένα παιχνίδι να γίνει με το οποίο δεν έγινε, στην Big Brother. Να πω, δεν έγινε τελικά από τον Αντένα. Και από τότε είχε κρατήσει το τηλέφωνο μου, με έστειλε 2-3 φορές για το Shopping Star. Λέω, είσαι τρελή. Και τώρα με έστειλε Love Bite. Λέω, εγώ να έρθω. Ο γαμπρός θα με βγει. Στείλε εμάς, αστρολόγο, να πάμε εμείς. Έχουμε την Αλίκη. Ο γαμπρός, λέω, θα βγει τρέχοντας. Έχω κάνει και μια πρόταση σε ένα μεγάλο παραγωγό, το ξέρετε, δεν θέλω να πω το όνομά του. Για κάτι. Δεν έχω πάρει απάντηση ακόμα. Εγώ του είπα να μην μου απαντήσει αμέσως. Θέλω να το σκεφτεί, να μου απαντήσει μετά το Πάσχα με την ησυχία του. Άμα απαντήσει κανένα ναι, θα ζήσουμε ιστορικές παλιές.
Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, λέει. Καλή Ανάσταση. Καλό Επιτάφιο. Καλό Επιτάφιο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Καλή ξεκούραση. Όχι, θα πάω λίγο. Δεν θα κοιμηθώ εγώ τώρα, γιατί θα πάω λίγο, έχω μια δουλειά. Οδηγώντας. Οδηγώ και σε σκέφτομαι, πώς λέει το τραγούδι. Έτσι, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Αλλά θα το κλείσω, γιατί πρέπει να πάρω τηλέφωνα. Πραγματικά έχει κολλήσει. Και ανοίγω μετά και. Ακούσε, έχει κολλήσει, το πιστεύεις ότι με το άλλο βοηθάω εδώ πέρα το... είναι στα παράθυρα τώρα. Τώρα έχω την Τζένι επάν, τον Κορονάκο, ήταν εδώ. Κορονάκο, τον Άστεγο, εσένα και τον Τζιμ Πέλεκ. Και τον Τζιμ Πέλεκ, ναι. Και αυτοί έχουν εξαφανιστεί όλοι. Κοιμούνται αυτοί αλλού σαν εξαφανιστεί. Έχουν εξαφανιστεί. Τι γίνεται αναφορές τρόμερ. Μπορεί να κολλάει να κάνει αναβάθμιση. Εφού το κάνω κάθε... δεν είναι. Άνοιξε οχτώρια, λέει. Έξω και δεν κάνει εκκλησία πίσω τον Παναγιώτη. Θα γραφώ τον Παναγιώτη εγώ. Live. Ο Ηλιοβατάρ, πώς λέγεται, Γαλατάς, λέει, σε Κυριάννη. Πού θα πας πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί το γαλατάκι. Με αυτό το γάλα με θύμισε κάτι. Πριν χρόνια παίζαμε χαρτιά. Στη Γερμανία ήμουν. Παίζαμε χαρτιά, ξέρεις, βγάζανε βιδάνιο για το μαγαζί που βγάζουν βιδάνιο, δεν βγάζανε. Τα χαρτιά του... Την μπόκα που παίζανε, το τσίπ. Δηλωτή, πρέχα και αυτά, ναι, ναι. Όχι, την μπόκα παίζανε. Και έλεγε, Ηλέκτρα, έλα να πάρεις το γαλατάκι. Ακούς, το βιδάνιο εννοούσε. Πέρασε καμιά ώρα, Ηλέκτρα, έλα πάρ' στο γαλατάκι. Μετά έλεγε, Ηλέκτρα, έλα πάρ' στο ξύγαλα. Μεγάλωσε. Όχι, έχανε, έλα πάρ' λέει το ξύγαλα. Τι Γιάννη παίζει με αυτά να σχολιώσουν αυτά. Παλιά, εντάξει. Χαρτιά μονογιά και κόκαλα. Βρε απ' όλα και κουπιέρες έχω κάνει, γιατί δεν έχω κάνει, αλλά... Αχα, δίλερ, ωραίο. Ναι, ναι. Η μάνα δεν χάνε ποτέ, Κυριάννη, το ξέρεις. Εννοείται. Παλιά παιδιά, εσύ, για αλλά όχι, έτσι μ' αρέσει να χαζεύω. Καλά είναι, περνάει και η ώρα. Τι γράφουν από εδώ πέρα. Τώρα από το κανονικό δεν σας βλέπω, από το άλλο. Θα σας ενδιαφέρει, λέει, μια πρόταση για απογευματινή απασχόληση. Αθήνα είσαι. Αουρέλ. Σουλο... Λάρι, πώς λέει. Τι ονόματα είναι αυτά. Αυτό είναι... ναι, τι ονόματα βάζετε, ρε παιδιά. Να κάνετε τον κλάουν σε παιδικά πάρτι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπορούν να κάνουν τον κλάουν και αυτοί είναι εκπαιδευμένοι πιο καλά από μένα. Εγώ από κλάουν δεν κατέχω. Έτσι δεν είναι, οφτάρια. Υπάρχουν άτομα που. Για να φτάσουμε μέσα να κάνουμε τον κλόν, έχουν προϋπηρεσία κιόλα. Είναι πάνω από αυτό. Θέλει προϋπηρεσία, θέλει το ένα. Είναι και τιμή κλόν. Ξέρω να κάνουν και με τα μπαλόνια τα κόλπα. Είναι εμεί από αυτά τι ξέρουμε. Τίποτα. Δεν είμαι στο μόνο κόλπο που ξέρουμε τράπουλα. Να την κόβουμε και να τη σπάμε. Και το καρακέρι, να τραβάμε το μεγαλύτερο. Από αυτά που να ξέρουμε. Ένας που έχει ασχοληθεί, εντάξει. Ναι, τι γίνεται.
Γιατί τραβάμε, κύριε Γιάννη, τι γίνεται στον κόσμο, ε. Και βλέπεις όλοι φαράθη, δεν μασάνε. Όλη την ώρα είναι ξύνοι όλοι, δεν έχουν θέμα. Μεσημέρι, πρωί, βράδυ, ίδια άτομα βλέπουμε εδώ μέσα. Ναι, όχι, πραγματικά, κοίταξε. Είναι η σημερινή, μα και είναι η σημερινή ζωή ενώ και εγώ μαζί, αυτή είναι η δεύτερη ζωή. Μα το κορυφαίο ξέρεις ποιο είναι, σε ρωτάει ο άλλος, σου λέει είσαι όλη μέρα μέσα για να με βλέπεις, είσαι και εσύ μέσα ρε φίλε. Πώς με βλέπεις αφού δεν είσαι εσύ. Μα και αυτή είναι μέσα. Δηλαδή άλλος ναι, σου λέει, σε βλέπω όλη μέρα μέσα, αφού είσαι και εσύ. Αφού είσαι και εσύ. Δηλαδή ποιον προσβάλλεις ποιον. Έλατε. Δηλαδή πάει άλλος να προσβάλλει εσένα, αφού και εσύ προσβάλθηκες. Και εσύ πώς όριζες είμαι. Α, μπράβο, όλος τι μου λέει. Πού μπορεί μαλάκα όλη μέρα λες από play. Του λέει, τι είσαι εδώ μέσα, αφού εδώ μέσα με χαιρετάς. Και εσύ εδώ μέσα είσαι. Φάσκουν και τι φάσκουν, ναι. Ε, ναι. Τώρα βγάλα τα σύρματα και έβαλα τα ακουστικά. Πάντως ωραία ακουστικά αυτά που έχω πάρει. Κρατάνε καλά, ακριβώς... κάνουν δουλειά. Τι δουλειά, τώρα προηγουμένως πόσες ώρες κάνουν δουλειά ρε φίλε. Πάνω από 10 ώρες ρε, είχα αντοχή. Και εγώ έχω πάρει κάτι πόκο, πώς, όχι πόκο, πώς λέγονται. Μου τα φέρανε. Από την ώρα που μιλάμε, ξέρεις πόση ώρα δεν πέφτει. Ναι, 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 είναι δυνατά. 10 ώρες λέω. Είναι ψηφιακά. Ναι, ναι. Έχει και θήκη που φορτίζει και μόνο του. 10 ώρες τώρα εξαντλήθηκε. Και φαντάζω βάζω μία το ένα και μετά άλλο. Μιλάμε πόση ώρα ότι μία γραμμή δεν έχει πέσει. Και μετά βάζω και το άλλο. Με δύο τα έχω στο αυτή. Εγώ το βάζω ένα-ένα για να όχι, κρατάει. Και τα δύο. Όχι, και τα δύο βάζω. Να μας ακούσει στέρεο δηλαδή. Ναι, άμα δεν ακούσει εδώ πέρα μέσα καλά, γίνεται καμιά λάθος συζήτηση και... Ναι, γιατί και να ακούσει καλά δεν γίνει λάθος συζήτηση. Ναι, αλλά αλλιώς είναι. Όχι, βάζω και τα δύο ακουστικά και ακούς πιο καλύτερα. Dolby Surround. Πού είναι ο Τζιμ, όλοι κοιμούνται. Κοιμηθήκαν όλοι, σαν μπουλάκια, είδες, στο παραθύρι σου. Ναι. Εγώ τους έχω πει όλους, εσείς θα πάτε για ύπνο, θα ξυπνήσετε. Και ακόμα εδώ θα είμαι και δεν το πίστευαν. Μα κύριε Γιάννη, είχες κάνει κάτι live μέχρι 10 το πρωί, 11 το πρωί, θυμάσαι όλο το βράδυ, ναι. Απόγευμα μέχρι το πρωί. Βρε, αυτοί πήγαν, κοιμήθηκα, ξύπνησα, πήγε άλλο στη δουλειά του, γύρισε, ήρθε. Λέει ακόμα εδώ, λέω, ναι. Πάνε σε δουλειά και σ' ακούνε κιόλας. Ναι. Κι όμως, φίλε, τι γίνεται, με αυτό ασχολούμαστε, εντάξει, τη δουλειά, εντάξει, δεν την παρατάμε, πέραν από αυτό, αλλά πώς γίνεται, θέλουμε να μπαίνουμε μέσα, πώς γίνεται. Είναι, κύριε, είναι εθισμός, εθίζεσαι, μιλάς με κόσμο, κάθεσαι σπίτι, είναι, πώς να σου πω, επικοινωνείς με κόσμο, μερικοί που είναι μοναχικοί, π.χ. στον Παναγιώτη, δεν έχουν κάτι άλλο να μιλήσουν με κόσμο και αυτό τους δίνει κάποια χαρά, πώς να σου το πω. Κάποια χαρά, ναι, ναι, ναι. Ότι μιλάει με κάποιον, είτε με σχόλια. Άμα γράψει σχόλια και σου απαντήσει ο άλλος, λέει: κοίτα, ο λόγος μου μετράει. Με διάβασε, με πρόσεξε κάποιος. Και είναι πολύ κόσμος έτσι που νιώθει μόνος. Ναι, 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 υπάρχει πολύ κόσμος. Αλλά και πολλές φορές στον κόσμο δεν πρέπει να το δυσαρεστήσουμε από κάτι που είναι. Εξών άμα υπάρχουν κάποια 2, 3, 5, 10 κατρόνια που κάνουν ξέστη εννοώ. Μα ξέρεις τι είναι, κύριε Γιάννη, είναι μερικοί που είναι στο αίμα τους να κάνουν τη φασαρία, τη βαβούρα. Έρχονται από εδώ, αλλού, αλλού, αλλού και πρέπει να τσακωθούν παντού. Να τα κάνουν αχταρμάτα live, ξέρεις. Έτσι έχουν μάθει. Εντάξει. Εντάξει, να κάνεις και ένα μαναφούκι, εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά νομίζουν ότι όλα τα αυτά είναι το ίδιο. Παιδιά, και όλοι οι ανθρώποι νομίζουν ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι έτσι.
βλέπεις τον άλλο, ήρθε εδώ, δεν τον ανεβάζεις επάνω, σε βρίζει. Τι να τους πεις. Δηλαδή τσακαλά κάθομαι, κατάλαβα, τι λες, ναι. Ναι, τώρα... Όχι, έχει, κόλλησε το άλλο, γι' αυτό... Οπ. Τι λες, θα το διαλύσουμε. Ναι, αφού έχει δουλειά, κύριε Γιάννη. Εμείς δεν βλέπουμε εδώ και χίλια άτομα να έχεις, όταν έχεις δουλειά, δουλειά πάνω απ' όλα και ξανανοίγεις μετά. Έτσι πάει. Ναι. Πρώτα η δουλειά και μετά τα άλλα. Ναι, εντάξει, απότομα δεν θέλουμε να τους... Αλλά ενημερώνουμε τον κόσμο, πες και εσύ τον κόσμο, ότι... Ευχαριστούμε τον κόσμο, τον λαό μας, ότι σε λίγο θα ξανανοίξουμε, σε κανένα δύο ώρο. Ναι. Να τελειώσουν οι δουλειές, κύριε Γιάννη, έτσι είναι. Πρώτα οι δουλειές και έπειτα... Οι δουλειές, το σπίτι, η οικογένεια και μετά αυτά. Κοίταξε. Όταν έχεις μια καλή έτσι, παρέα, ξέρεις, περνάει ευχάριστα η ώρα, αλλά όταν έχεις εδώ πέρα κάποια άτομα που γιατί δεν κάνεις εκείνο, γιατί με το κάνεις εκείνο. Δηλαδή αυτά δεν μ' αρέσουν, ρε φίλε. Δηλαδή αυτά κάποια είσαι πράγματα... Είσαι μουσαφίρι στο live σου μετά. Γίνεται δηλαδή να είσαι ξένος μέσα στο live το δικό σου. Θα πάω λίγο στον επιτάφιο, γι' αυτό είπα, θα φύγω. Ναι, πας εκκλησία πρωί. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σε πω, όλοι σαν να τους έχεις... τι να πω. Εκθετημένοι είναι όλοι. Μα είτε έτσι είτε αλλιώς, πάλι θα έχουν παράπονα. Είτε το κάνεις αυτό που θέλουν, είτε δεν κάνεις, θα βρουν να πούνε. Θα βρουν, ναι. Να, είδες τώρα. Ο Chris Angel, αυτός δεν κοιμάται. Ο Chris Angel δεν κοιμάται ακόμα. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει. Εντάξει, είναι και στον άνθρωπο, μην το... Μα κύριε Γιάννη, έτσι είναι πιο πολύ. Είτε έτσι αλλιώς θα βρούνε, σου λέω, να γίνει. Όχι, κοίταξε, τη στιγμή που ανοίγουμε και εσύ ανοίγεις και εγώ ανοίγω, πρέπει να σεβαστούμε κάποια πράγματα, αλλά εντάξει. Μα ανοίγεις, ανοίγω, δεν κοιτάς τι κάνουν στα άλλα live, ποιος μιλάει, εσύ κοιτάς την πάρτι σου, τη μουσικούλα σου, 5-6 μαλακές και τέρμα, κατάλαβες, δεν είναι ζωριστή, δεν λέει. Γιατί όλοι ψέματα λένε. Έρχονται από κάτω και σου γράφει π.χ. εγώ σε βρίζω. Έλα, δες μα με σε βρίζω. Και όλος μπριζώνει και ξυνάει και το βρίζει. Σ' ακού που με βρίζεις και αφού με βρίζεις. Έτσι, ναι. Αυτό που κάνω και στον παραγγελτή. Ψεύτικα προφίλ, γράφουν από κάτω και ο Γιάννης βρίζει. Ενώ είσαι κλειστά εσύ. Είμαι κλειστός και... Πού τόσο. Αυτά ο Λίτρας θα κάνει. Πολύ πιο πολύ. Ο Λίτρας. Είναι μάνας αυτά. Είναι expert. Έρχεται, το λες εσένα και φεύγει από σένα και πάει και το λες στους άλλους. Πάει και το λέει και στους άλλους. Όχι, τα αντίθετο γίνεται. Πάει εκεί και λέει, σε έβρισε, λέει ο Γιάννης. Έρχεται από εδώ, σε έβρισε ο Χτάριας. Κατάλαβες, και από τις δύο πλευρές πάει. Και μπαίνουν οι άλλοι και τον βλέπουν το Λίτρα μέσα και το πιστεύουν. Ότι να, αφού είναι μέσα ο Λίτρας, άκουσε, δεν λέει ψέματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημερούμε, καλημέρα σας. Καλημέρα στο λαό μας. Στο λαό. Καλή Μεγάλη Παρασκευή. Καλό Πάσχα. Και αυτά, προς το παρόν. Και μιλάμε, σε λιγάκι. Όχι, γιατί με έχεις καλύψει πλήρως. Ομιλούμε σε λιγάκι με το καλό. Έγινε. Bye bye. Δεν θα μπορέσουν να τις κερδίσουν. Ανοίχτηκε πάλι, ναι. Πήγε στην Άννα Μαρία και έριξε κάτι σήμερα.
Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Μα θα πας δηλαδή να τα σάει, μπράβο. Είμαι φοβερός, ε. Μάντεψε, τι να μαντέψω. Εμένα μ' αγαπάς, σίγουρα εμένα. Παιδιά, 20 άτομα, πάμε, ταπ, ταπ, πάμε, 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 πάμε. Πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Γελάει, παιδί. Πάμε, 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 like, 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 like. Όλοι μαζί είμαστε 20 άτομα, πάμε, πάμε. Και τους δύο, εντάξει. Όχι, 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 όχι. Νατάσα, όχι. Θα διαλέξει εμένα ή τη Μέρη. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Όχι, όχι. Όλοι like. Είναι σαν μου λες, υποστηρίζω και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Όχι, θα λες, ή Ολυμπιακό, είναι μία από αυτές τις ομάδες. Ή Μπαρσελόνα, όχι, θα μου πεις, ή Μπαρσελόνα ή Ρεάλ. Είσαι καλό παιδί. Όλοι like. Είσαι καλό, είσαι λέει καλά, είσαι, δεν κατάλαβα, τι εννοείς. Είστε λίγο καλά παιδιά. Α. Παιδιά πάμε, πάμε, 22 άτομα, πατήστε τα τα πολύ μαζί. Πραγματικά που τη βρίσκει την όρεξη δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε. Μπορεί μου λέει, Άγιο Νικόλα είσαι, ναι ρε αδερφέ. Πάμε, πάμε, είμαστε 23 άτομα, πάμε ρε παιδιά, ταπ ταπ. Τραβάω ρε παιδιά εγώ εδώ, τι τραβάω. Παιδιά χάνουμε ρε παιδιά, πάμε, 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 μη χάσουμε από την... Ήρθα. Γεια σεζόν. Αδερφέ, δεν ξέρω το άμα είσαι εσύ ψεύτικο αληθινό προφίλ. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Ωραία είναι. Μπράβο, αδερφέ, μπράβο. Παιδιά, πάμε, 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 23 άτομα. Χάνουμε, παιδιά, χάνουμε.